Γεια σας, είμαι η Δάφνη από το Paper Station. Σήμερα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το project που έκανα για το Δεκέμβριο, το December Daily. Το έχω δει πολλές φορές και από πέρσι και από παλιότερες χρονιές στο YouTube που το κάνουν σε διάφορα κανάλια που παρακολουθώ σχετικά με journaling και χειροτεχνίες και χαρτικά και όλα αυτά. Και ήθελα να το κάνω κι εγώ. Και πέρσι πια, καλή χρονιά, έχουμε 2018. Πέρσι λοιπόν, το Δεκέμβρη, θέλησα να το κάνω. Και ήθελα να χρησιμοποιήσω σε ένα έτσι, γενικότερο theme το οποίο θέλω να έχω για την καινούρια χρονιά, να χρησιμοποιώ πράγματα που ήδη έχω. Κοίταξα λοιπόν στα τετράδια μου και στα σημειωματάρια και σε όλα αυτά και βρήκα αυτό το πολύ όμορφο το οποίο μου έχουν κάνει δώρο και είναι από το Βερολίνο. Αυτές είναι εδώ οι πληροφορίες, αν θέλεις να κάνεις zoom, δεν θέλει, δεν πειράζει. Είναι φασμάτινο απ' έξω, δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά. Και έχει χρυσές λεπτομέρειες και μου άρεσε πολύ και είπα να το χρησιμοποιήσω λοιπόν αυτό για το December Daily. Και ο τρόπος με τον οποίο το έκανα έτσι και μία ακόμα έμπνευση ήταν και το Advent Calendar που κάναμε για το Δεκέμβρη με τον σύντροφό μου που ψωνίζουμε, χωρίζουμε τις μέρες από 1η έως 24 Δεκεμβρίου και ψωνίζουμε 12 δωράκια ο ένας για τον άλλον, τα οποία είναι μυστικά, τα τυλίγουμε ξεχωριστά και ανοίγουμε σε μέρα παραμέρα. Ανοίγω εγώ, την επόμενη μέρα ανοίγει εκείνος και έχουμε τα δωράκια. Και επειδή φέτος, πέρσι, θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα χαρτιά πετυλίγματος που έχω μαζέψει κατά καιρούς και θέλω σιγά σιγά να τα χρησιμοποιώ, τυλίξαμε τα δωράκια αντί να έχουν όλα το ίδιο look. Είχαν διαφορετικά χαρτιά περιτυλίγματος και χρησιμοποιήσαμε αυτοκόλλητες ετικέτες και χειρόγραφα τα νούμερα, τα οποία εγώ μετά κρατούσα για να βάλω στην κάθε μέρα. Ανοίγοντας λοιπόν το εσώφυλλο, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο αυτοκολλητάκι που μου άρεσε πολύ και το βρήκα στο Athenscon. Θα έχω πληροφορίες στην περιγραφή για την καλλιτέχνη, αλλά μου άρεσε πολύ. Και ξεκινώντας, αυτό είναι εδώ το χαρτί περιτυλίγματος που βλέπετε με την ετικετούλα και το wash tape που είχα χρησιμοποιήσει για το δώρο. Το οποίο το έκοψα με το που ανοίξαμε το δώρο και βγάλαμε τις φωτογραφίες, έκοψα εγώ το χαρτί για να το κρατήσω για το December Daily. Σημειώνω λοιπόν διάφορα πράγματα, πράγματα που έλαβα στη θηρίδα μου. Εδώ ήταν, ξέρω εγώ, τσάι που ήπια, το Athenscon που πήγαμε, διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτό είναι από το δώρο μου της δεύτερης μέρας που είναι κερί, wax seal, βουλοκέρι, να την ελληνική λέξη, βουλοκέρι. Και κρατούσα λοιπόν wash tape και τα χαρτιά περιτυλίγματος, ανάλογα με τι πράγματα κάναμε. Πάλι τσάι που ήπια την ημέρα, τι έκανα, πήγα σε ένα μαγαζί, οπότε κράτησα την καρτούλα. Για κάποιες μέρες κράτησα 2 σελίδες αν είχα περισσότερα πράγματα να κολλήσω. Εδώ πάλι χρησιμοποίησα, αυτό πάλι είναι από δωράκι και το έκοψα στη μέση και το έκανα τσεπούλα για να μπει αυτό το χαρτί που ήθελα να κρατήσω. Εδώ έκανα, αυτό μου άρεσε πολύ, έλαβα μια κάρτα. Λάβαμε μια κάρτα και επειδή μου άρεσε πολύ το γραμματόσημο και η σφραγιδούλα που είχαν εδώ για τα Χριστούγεννα από τη Σουηδία, έκοψα χαρτί περιτυλίγματος για το φόντο και το κόλλησα επάνω και έβαλε ένα ωραίο αυτοκολλητάκι. Έχω χρησιμοποιήσει πολλά αυτοκόλλητα τα οποία βρήκα στο Tiger, είχαν πάρα πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα αυτοκόλλητα. Συνεχίζοντας λοιπόν, διάφορα πράγματα, wash tape από πακέτα που έλαβα, αυτοκόλλητα, αυτό είναι από ένα εστιατόριο που πήγαμε. Κάποιες μέρες δεν είχα πολλά πράγματα να κολλήσω, οπότε ουσιαστικά έγραψα απλά και χρησιμοποίησα μόνο τη σελίδα. Εκείνη τη μέρα πήγα στην ομιλία της Άντζελα Ντέιβις, οπότε κράτησα το εισιτήριο εδώ και το έκανα tip-in. Και έλαβα και ένα ωραίο πακέτο, οπότε κράτησα ένα κομμάτι της συσκευασίας του πακέτου και κάποια οριγκάμι που είχε μέσα το πακέτο. Αυτά τα έχω κολλήσει με wash tape για να μην είναι μόνιμο σε περίπτωση που θέλω κάτι άλλο να τα κάνω. Αλλά ήθελα να τα κρατήσω εδώ γιατί μου άρεσαν πολύ. Κάποιες μέρες δεν είχαν πολλά πράγματα να γράψω, οπότε έβαζα 2 μέρες στην ίδια σελίδα. Συνεχίζοντας εδώ, να εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί εδώ έκανα λάθος. Κάποιες μέρες αργούσα λίγο και τις κρατούσα και τις συμπλήρωνα πολλές μαζί, οπότε εδώ ξεκίνησα να γράφω για τις 16 Δεκεμβρίου, ενώ είναι 15. Οπότε το συνειδητοποίησα και λέω όπως έκανα λάθος, κόλλησα ένα χαρτί από πάνω και έκανα το journaling αυτή τη μέρα και έτσι έκρυψα το λάθος μου. Και μάλιστα αυτό μπορείτε να το δείτε λίγο εδώ. Μου αρέσει αυτό το τετράδιο γιατί δεν έχει γραμμές, αλλά έχει ένα διαφορετικό σχέδιο κάθε μερικές σελίδες. Ας πούμε εδώ έχει, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, αστεράκια, εδώ έχει zigzag, ξέρω εγώ εδώ προς το τέλος έχει
σαν ρόμβους και μ' άρεσε πολύ, δηλαδή είναι έτσι κάπως ωραίο και γιορτινό. Εδώ πάλι είχαμε πολλά πράγματα, κράτησα, πήγαμε στο Meat Market, οπότε κράτησα αυτό από το φυλάδιό τους και το έκανα tip-in. Εδώ ήθελα να κρατήσω ένα χαρτί από μια εκδήλωση, οπότε κόλλησα ένα φάκελο και τον διακόσμησα με αυτοκολλητάκια για να βάλω μέσα το χαρτάκι αυτό. Πήγαμε σε ένα μαγαζί, αυτό είναι από το Παραφερνάλια, πήρα ένα καινούριο wash tape και το χρησιμοποίησα εδώ για διακόσμηση. Τέτοια πράγματα. Εδώ πάλι το ίδιο πράγμα με τις κάρτες, ήθελα να κρατήσω το γραμματόσημο και το έκανα αυτό. Αυτό πάλι είναι από ένα πακέτο που έλαβα, το έκανα tip-in και κράτησα και τα αυτοκολλητάκια που είχε πάνω το πακέτο, γιατί ήθελα να τα κρατήσω και να τα θυμάμαι. Ομοίως εδώ δεν έγιναν πολλά πράγματα, αλλά έψησα κάτι μπισκότα, οπότε έβαλα αυτό για να θυμάμαι τα μπισκότα. Εδώ έλαβα κάτι waste που είχα παραγγείλει, οπότε τα έβαλα για να τα θυμάμαι και διακόσμησα με λίγο αυτοκόλλητα. Ομοίως εδώ πήγα για καφέ στο Portatif, κράτησα την καρτούλα του. Εδώ την επόμενη μέρα ξανά βγήκα, κράτησα την κάρτα του μαγαζιού και έφτιαξα μπισκότα για να δώσω δώρο και έφτιαξα τις ετικέτες εγώ. Οπότε μου έμεινε μια ετικέτα και την κόλλησα εδώ για να την κρατήσω, για να τη θυμάμαι. Εδώ τώρα είμαστε στην παραμονή των Χριστουγέννων, επειδή στην οικογένειά μου μοιραζόμαστε τις γιορτές και παραμονή κάνουμε την οικογένεια του συντρόφου μου που το κάνουμε με το ειδικό τρόπο και έχω γράψει εδώ με κάτι αυτοκόλλητο που είχα γράμματα αυτοκόλλητα χριστουγεννιάτικα, καλά Χριστούγεννα στα σουηδικά και έχω κρατήσει την ετικέτα και λίγο από το περιτύλιγμα του δώρου του συντρόφου μου που μου πήρε ένα πλαστικό πίτι. Δεν τον έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, αλλά θα δείτε σύντομα τι θα κάνω με αυτό. Και πάμε στην μέρα των Χριστουγέννων. Εδώ πια μου έχουν τελειώσει τα αυτοκόλλητα, μου έχουν τελειώσει οι συσκευασίες πια από το Advent Calendar, οπότε είναι σκέτα αυτοκολλητάκια χειρόγραφα. Και έφτιαξα αυτό εδώ που μου άρεσε πολύ. Αυτό είναι από ένα δώρο που μου έκαναν και είχε αυτό το ωραίο wash tape και το κράτησα. Και αυτό το χαρτί ήταν από το ίδιο δώρο, νομίζω είναι από το Jumbo. Οπότε ουσιαστικά κόλλησα το χαρτί σε ολόκληρη τη σελίδα. Κράτησα εδώ λίγο χαρτί διαφορετικό και έβαλα αυτοκόλλητα γράμματα για να γράψω Merry Christmas και αυτοκολλητάκι και αυτό εδώ το tag για να κάνω έτσι ένα ωραίο σχέδιο, μια ωραία έτσι σελίδα. Γενικά δεν γράφω πολλά πράγματα και κάπως δεν θέλω να έχω ένα μεγάλο τετράδιο το οποίο θα δυσκολευτώ να το γεμίσω, οπότε επειδή πάντα το κείμενο είναι λίγο, προτιμώ να έχω, γι' αυτό με βόλεψε πολύ και όλα σε αυτό το μέγεθος. Επόμενες μέρες δεν ήταν πολλά πράγματα. Στις 27 που ήταν πια η πρώτη εργάσιμη και ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά, πήγαμε στο ταχυδρομείο για να λάβουμε πάλι ένα πακέτο και κράτησα εδώ το χαρτί υπερτυλίγματος από το δώρο και τα γραμματώσημα που μου άρεσαν πολύ. Γενικά δεν ξέρω, η Σουηδία έχει πολύ ωραία γραμματώσημα και πάντα θέλω έτσι να τα κρατάω. Και πια συνεχίζοντας τις επόμενες μέρες, εδώ δεν κάναμε πολλά πράγματα, αλλά αυτή η μέρα ήταν λίγο γεμάτη, οπότε έκανα πολλά. Και έχω κολλήσει εδώ διάφορα πράγματα, Black Duck, ένα ωραίο μαγαζί, πήγα για καφέ με μια φίλη. Και μετά ας πούμε εδώ δεν είχα κάρτα για το μαγαζί, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο σαντουιτσάδικο στο κέντρο της Αθήνας. Πήρα λοιπόν ένα κατάλογό τους, έκοψα το κομμάτι εδώ που είχε το logo και τη διεύθυνση. Και από τον κατάλογο έκοψα το κομμάτι που έχει το σάντουιτς που έφαγα εκείνη τη μέρα και το κόλλησα εδώ για να το θυμάμαι. Και μ' άρεσε αυτό, έτσι είναι στο πίσω μέρος. Οπότε θυμάμαι και το μαγαζί και τι έφαγα εκείνη τη μέρα. Αυτοκολλητάκια σε διάφορα σημεία, ουάστε που να ταιριάζει. Αυτό πάλι είναι από ένα δωράκι της φίλης μου που βγήκαμε για καφέ, οπότε μου χάρισε μεταξύ άλλων και αυτά τα ωραία τα στίκι γατάκια από το πλαίσιο νομίζω είναι. Οπότε κόλλησα ένα εδώ για να το θυμάμαι. Και πάμε πια στις 30 του μηνός, βόλτα στο κέντρο, εδώ πάλι καφές σε ένα μαγαζί, κράτησα το περιτύλιγμα από το μπισκοτάκι γιατί έχει το όνομα του μαγαζιού και είναι ωραίο γυαλιστερό και γιορτινό. Και το μαγαζί εδώ με χαρτικά που επισκέφτηκα, πρέπει να σας το έχω ξαναναφέρει αυτό, αν όχι σίγουρα θα το αναφέρουμε ξανά. Και πάμε στην τελευταία μέρα, παραμονή πρωτοχρονιάς. Έχω κρατήσει εδώ σχέδιο από μια χαρτοπετσέτα που είχα για τη μάζοξη που είχαμε στο σπίτι κόσμο και πάλι γουάστε υπασιμή και εδώ αυτοκόλλητα. Εδώ έχω κρατήσει μια καρτούλα από ένα δώρο που έλαβα και σε αυτό το spread πάλι κάποια δωράκια από μια φίλη που είχε έτσι αυτό το πολύ ωραίο χειροποίητο ζωγραφιστό γάντι το οποίο το χρησιμοποίησε εκείνη και είναι πολύ ωραίο και γυαλιστερό με glitter και ήθελα να το κρατήσω.
και από ένα μαγαζί που μας πήρε κάποια τσάγια και καρτούλες, τις οποίες κόλλησα εδώ για να μπορώ να τις ανοίγω και να τις διαβάσω όταν θελήσω. Και αυτό είναι, μου έχουν μείνει μερικές σελίδες. Και τέλος, στο πίσω πιστόφυλλο κόλλησα, αυτό είναι από την ίδια καλλιτέχνη που βρήκα στο AthensCon Show 2017, μου άρεσε πολύ και όταν το είδα μπροστά μου ήξερα ότι θέλω να το χρησιμοποιήσω εδώ. Και μου μείνανε και κάποιες σελίδες. Τώρα αυτό που έκανα όσο προχωρούσα ήταν ότι μετρούσα σιγά σιγά τις σελίδες για να δω ότι έχω χώρο αρκετό, και κάτι που θα έκανα διαφορετικά ήταν ότι δεν θα είχα ξεκινήσει, και δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό, δεν θα είχα ξεκινήσει από εδώ, γιατί ποτέ δεν το κάνω σε κανένα τετράδιο. Πάντα κρατάω αυτή τη σελίδα κενή και ξεκινάω από εδώ, από τη δεύτερη. Τώρα δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό, δεν θυμάμαι κιόλας το σκεπτικό μου. Αν το ξανά έκανα από την αρχή, δεν θα είχα ξεκινήσει από εδώ, για να έχω κενό και να φαίνεται πιο όμορφο. Αλλά δεν με πειράζει. Επίσης θα ήθελα κάποια άλλη στιγμή να, ίσως να χρησιμοποιήσω και φωτογραφίες. Δεν είχα χρόνο να πειραματιστώ για φέτος, να τυπώσω φωτογραφίες και να δω πώς θα μπορούσαν να χωρέσουν, αλλά θα δω ίσως του χρόνου. Μου άρεσε πολύ, θέλω να το κάνω. Χαίρομαι που το κατάφερα και το έκανα όλο το μήνα. Και θα είμαστε εδώ για να δούμε τι άλλες ιδέες μπορούμε να κάνουμε για τέτοιου είδους που πολύ πολύ συγκεκριμένα journals. Και χάρηκα πολύ που χρησιμοποίησα και αυτό το πολύ όμορφο τετραδιάκι. Θα δείξω πάλι εδώ τις πληροφορίες του. Και αυτό ήταν το December Daily λοιπόν για το 2017. Τα λέμε σύντομα.